πάμε στον Θανάση Αυγερίνο, έχει μιλήσει λιγότερο από όλους τους συναδέλφους. Είναι ότι έχουμε και το ρεπορτάζ, Θανάση, ήδη του Παντελή, που μάλλον θέλει και τη δική σου τοποθέτηση. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι συμφωνούν όλοι οι Έλληνες στην υπόθεση του να παραδοθεί το βέτο. Έχω την αίσθηση ότι είναι τεράστια η αντιπολίτευση σε αυτή την ιδέα, σε αυτό το σχεδιασμό, ακριβώς γιατί βέβαια για τις μικρές ειδικά χώρες αυτή είναι και κυρίως η κριτική που ασκείται δηλαδή στη συγκεκριμένη ιδέα, είναι η τελευταία άμυνα που θα μπορούσε να υπάρξει για μια σειρά εθνικά ζητήματα. Όποιες εγγυήσεις και αν δοθούν, αυτό όπως βλέπουμε και μόνο από την εκλογή ενός διαφορετικού ηγέτη στις Ηνωμένες Πολιτείες, αρκετοί Ευρωπαίοι ηγέτες υποχρεούνται σε διάφορες κυβιστήσεις, κολοτούμπες, ανατροπές. Άλλοι προσπαθούν να προσαρμοστούν, άλλοι προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα και να ακολουθήσουν μια διαφορετική πολιτική. Για μένα προσωπικά είναι εντελώς κόμικο, τραγικό το γεγονός ότι η Ευρώπη θυμάται την ανεξαρτησία της από τις Ηνωμένες Πολιτείες όταν εκλεγεί ένας ηγέτης που φαντάζει σε κάποιες από τις ευρωπαϊκές ηγεσίες, όχι στις Ηνωμένες Πολιτείες εννοώ, όχι σύμφωνος με αυτά που οι ίδιοι είχαν ακολουθήσει. Για μένα θα ήταν πολύ προτιμότερο η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει ακολουθήσει μια δική της εξωτερική πολιτική για τον πόλεμο που βρίσκεται δίπλα της. Είναι πραγματικά και αυτό σημάδι των εποχών το γεγονός ότι ακροδεξιοί ουσιαστικά πολιτικοί, δεξιοί πολιτικοί όπως ο Τραμπ, αλλά και άνθρωποι πολύ συντηρητικοί όπως Έλον Μάσκ για παράδειγμα, διάβαζα τώρα την ανάρτησή του στο πρώην Twitter, ότι ο άνθρωπος λέει πρέπει να σταματήσει η αιματοξία στην Ευρώπη. Μάλιστα. Και αριστεροί, οικολόγοι, φιλελεύθεροι και διάφοροι άλλοι δεν είναι στην Ευρώπη, στείλτε και άλλα όπλα, ας συνεχιστεί αυτός ο πόλεμος. Το ξέρουμε αυτό. Ακροδεξιοί, νεοναζί, νεοφασίστες στην Ευρώπη είναι με την πλευρά της Ρωσίας. Είναι πολύ γνωστό αυτό και το γνωρίζουμε. Να πούμε στην κεντρική Ευρώπη και στην Κορία. Εννοείς και τους νεοναζί του Κιέβου ή μόνο τους δυτικούς νεοναζί? Εννοώ τους νεοναζί παντού, τους Έλληνες, τους Έλληνες, τους χρυσαυγίτες. Είστε πολύ τολμηρός και κακολυμπέριδες ανάμεσα στα πυρά. Βάλα στο Παντελή, δύσκολα μπαίνετε. Είστε πολύ τολμηρός. Προχωρήστε παρακαλώ. Προφανώς, συνάδελφοι, ένα λεπτό να πάρουμε και ένα σχόλιο του κυρίου Κακολύρη, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Ήθελα να πω ένα στοιχείο. Η ευρωπαϊκή άμυνα, το ζήτημα της ευρωπαϊκής άμυνας, της κοινής άμυνας, δεν ξεκινά τώρα. Το ζήτημα αυτό έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια και η κορύφωση της συζήτησης έχει ξεκινήσει από την επιθετική στάση της Ρωσίας και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Τότε ξεκίνησε ο ευρωπαϊκός προβληματισμός και η προσπάθεια να υπερκεραστούν τα προβλήματα και οι διαφωνίες που υπάρχουν. Όχι εξαιτίας του Τραμπ, απλώς η εκλογή Τραμπ έρχεται να φέρει ένα νέο ακόμα δεδομένο. Μάλιστα. Τα βαριά δεδομένα προϋπήρχαν και προϋπήρχαν εξαιτίας της τάσης της Ρωσίας. Λοιπόν. Κύριε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ρωτήσω στους συνομιλητές μας. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Από ποιον δηλαδή η Ευρώπη σχεδιάζει να αγοράζει όπλα? Ποια της βιομηχανία έχει, γερμανική, γαλλική, ιταλική, ισπανική? Αφού είναι όλες υποδιάλυση, είναι και δεν έχουν καταφέρει να καλύπτουν τις ανάγκες ούτε της Ουκρανίας. Αφού δεν καταφέρουν να καλύψουν ούτε τις ανάγκες της Ουκρανίας. Οι φρεγάτες είναι υποδιάλυση. Θα αγοράζουν δηλαδή μόνο από ευρωπαϊκές. Κύριο Πούτιν τότε. Συγγνώμη. Τι θα πει η υποδιάλυση? Υποδιάλυση παίρνουμε τις Μπελαρά τώρα. Πήραμε τα Ραφάλ. Σας ευχαριστούμε, συνάδελφοι. Κύριε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχουμε πάρει ακόμα. Τίποτα δεν έχουμε πάρει. Παίρνουμε, θα πάρουμε. Θανάση, ευχαριστώ πάρα πολύ. Παντελή, ευχαριστούμε. Μαρία μου, να είσαι καλά. Κύριε Κακολύρη, ευχαριστώ πάρα πολύ την παρουσία σας.